Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ετέθη κατ' επανάληψη από αρκετούς ομιλητές το ερώτημα ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην Ευρώπη, στα κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω ότι η Μάλτα, η Αυστρία, η Γερμανία, η Κροατία, η Ελβετία, η Μολδαβία και η Λευκορωσία δεν έχουν κανένα περιορισμό ηλικίας. Η Ιρλανδία έχει το 14ο και ήδη γίνεται διαβούλευση αυτή τη στιγμή, έχει ξεκινήσει για το 12ο. Η Νορβηγία από το 6ο έως το 16ο οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση. Η Ολλανδία από το 16ο χωρίς καμία προϋπόθεση και η Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Λιθουανία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία είναι στη διαδικασία αναθεώρησης για να πάει το όριο από τα 12 μέχρι τα 14. Αυτή είναι η κατάσταση. Γιατί το αναφέρω? Δεν το αναφέρω για να πω ότι επειδή το κάνουν κι άλλοι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Εμείς το εισηγούμαστε γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα θετικό μέτρο στη σωστή κατεύθυνση. Όμως το γεγονός ότι και παρόμοια πρακτική επικρατεί στα άλλα κράτη της Ευρώπης είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως ενθαρρυντικό και ακυρώνει και τα επιχειρήματα όλων εκείνων που λένε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μία μικρή ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, επαναλαμβάνω, σαν να είναι προϋπόθεση της νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης και της ψήφισης νόμων από τη Βουλή, το τι κάνουν τα άλλα κράτη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιο είναι το πολιτικό συμπέρασμα της σημερινής συζήτησης? Το πολιτικό συμπέρασμα νομίζω είναι απλό. Ότι η ακροδεξιά, η οποία ενδυμεί στη Νέα Δημοκρατία, υπερίσχυσε κατά κράτος των φιλελεύθερων ιδεών και αντιλήψεων. Και αυτό το λέω διότι είχαμε μία συνεχή διολίσθηση, για να μην πω μετατόπιση, από την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής μέχρι σήμερα που φτάσαμε στην Ολομέλεια, στο τι τελικά θέλει και επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Ήταν χαρακτηριστική η άποψη που εξέφρασε ο εισηγητής του κόμματος στην Επιτροπή ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση και είναι επίσης κατανοητό ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία κατέστρωσε κάποιες διατάξεις την τελευταία ώρα για να μπορέσει να δικαιολογήσει την αρνητική της ψήφο, όχι προσέξτε επί των άρθρων, αλλά και επί της αρχής. Ενώ λοιπόν το νομοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση, σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα το καταψηφίσει. Είναι φανερό ότι εδώ γίνεται μία διαπάλη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, διαπάλη τάσεων, ποια θα υπερισχύσει, η ακροδεξιά πτέρυγα με την ακροδεξιά ρητορία που βλέπουμε την τελευταία περίοδο ή οι άλλες απόψεις οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν περισσότερο φιλελεύθερες από τις ακροδεξίες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι επίσης προφανές ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία περίοδο έχει κάνει ως σημαία της τις συντηρητικές απόψεις και αντιλήψεις. Θυμάστε τις τοποθετήσεις των στελεχών της για τα θέματα του συνεδρίου της Εσθονίας, τον ακραίο αντικομουνισμό, ο οποίος ταύτιζε την ιδεολογία, την κομμουνιστική ιδεολογία με τον ναζισμό. Ορισμένοι δε από αυτούς ανέφεραν και ταύτισαν το κεφάλαιο του Μάρξ με τον αγώνα του Χίτλερ. Να ήταν μόνο αυτό? Η αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη περί εκ Θεού ανισότητες σε μία κοινωνία, αυτό τι είναι? Δεν είναι ένας ακραίος συντηρητικός λόγος, ένας ακραίος λόγος κατηγοριοποίησης? Και όλα αυτά είναι βέβαιο ότι γίνονται, διότι στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν ότι πιέζονται από την άκρα δεξιά, ακόμα και από το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Θα πρέπει όμως να ξέρετε κάτι, ότι όσο ενδίδεται σε αυτή τη ρητορία και όσο ακολουθείτε αυτές τις απόψεις, τόσο χάνετε. Διότι την πολιτική ηγεμονία δεν την έχετε εσείς, την έχουν αυτοί που τις εκφράζουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την αίθουσα σήμερα
Ήρθατε με επιχειρήματα, πολύ σωστά, του τι έγινε το 1974, το 75 και το 76 από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μιλήσατε εσείς από αυτό το βήμα εδώ για την κατάργηση του θεσμού της μοναρχίας. Μιλήσατε για την νομιμοποίηση των κομμουνιστικών κομμάτων το 1974. Μιλήσατε για το συγκεκριμένο νόμο που επέτρεπε τη φιλομετάβαση. Πράγματα για τα οποία η ακροδεξιά σας εγκαλούσε και τότε. Τότε όμως δίνατε μάχη ενάντια στην ακροδεξιά, εκείνη η Νέα Δημοκρατία, ενώ σήμερα σειρώσαστε πίσω από την ακροδεξιά και την ακροδεξιά ρητορία. Αυτό θα πρέπει εσάς να προβληματίσει για το πού πάτε και το τι θέλετε να οικοδομήσετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι όμως, εδώ πρέπει να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Τι έλεγε το κόμμα σας όταν παρόμοια νομοσχέδια από τη δεκαετία του 80 και μετά έρχονταν στη Βουλή προς ψήφιση? Το ανέφεραν πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του Ποταμιού και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Θυμηθείτε με τον πολιτικό γάμο ποια ήταν η θέση του κόμματός σας. Τι θυμάστε? Είσαστε απολύτως αρνητικοί και είχατε δηλώσει ότι θα τον καταργήσετε όταν έρθετε στην εξουσία. Θυμάστε ποια ήταν η άποψη του κόμματός σας για την κατάργηση της Μοιχείας? Απολύτως πάλι αρνητική και είχατε δηλώσει ξανά το ίδιο, ότι θα επαναφέρετε το αδίκημα της Μοιχείας όταν έρθετε στην εξουσία. Μήπως θυμάστε τι είχατε πει για το διαζύγιο το οποίο στηρίζεται στον ισχυρό κλονισμό λόγω τετραετούς διαστάσεως? Το θυμάστε? Είχατε πει ότι είναι βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, είναι βόμβα στην οικογένεια και ξαφνικά μετά την ψήφισή του θα προστρέξουν οι πάντες για να βγάλουν το αδοκίμως λεγόμενο τότε αυτόματο διαζύγιο. Τι από όλα αυτά έγινε, κύριε συνάδελφοι? Τι από όλα αυτά έγινε? Κατά σύμπτωση, από το 81 και μετά που αναφέρονται αυτά τα νομοθετήματα, υπήρχε ταύτιση των απόψεών σας με τις απόψεις Εκκλησίας. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει και εσάς και την Εκκλησία και την Ιερά Σύνοδο και τον Αρχιεπίσκοπο. Να μην αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που έγινε με τις ταυτότητες. Να θυμίσουμε ότι αγελαίως προσέρχονταν όχι τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές της και ο τότε πρόεδρός της, ο κύριος Καραμαλής, για να υπογράψει στο δημοψήφισμα το οποίο έκανε η Εκκλησία. Και είχατε πει πάλι και ως προς αυτό ότι επανερχόμενοι στην εξουσία θα επαναφέρετε την εγγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες. Τι από όλα αυτά κάνατε? Τίποτα. Ένας λόγος κενός, ένα πουκάμισο αδιανό, ένα μηδέν. Μόνο και μόνο για λόγους μικροπολιτικούς, για λόγους σκοπιμότητας, για να χαϊδέψετε τα αυτιά ορισμένων συντηρητικών ή υπερσυντηρητικών κύκλων που βρίσκονται και στην Εκκλησία της Ελλάδας. Και απόδειξη όλων όσων σας λέω είναι το γεγονός ότι το νόμο του 1976 για τη φιλομετάβαση το ψηφίσατε εσείς και μπράβο, εκείνο το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, για το οποίο η Εκκλησία της Ελλάδας τότε δεν είχε πει κουβέντα. Δεν είχε πει τίποτα. Και είναι φυσιολογικό. Μετά τη δικτατορία και μετά την εμπλοκή τόσο αρχιερέων σε πολλά θέματα εκείνης της περίοδου, να βγάλει και γλώσσα στον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Από το 81 και μετά λύθηκε η γλώσσα. Ορισμένο. Γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία έχει δικαίωμα να λέει αυτά που λέει. Ως συλλογικότητα και οι ιεράρχες έχουν δικαίωμα να λένε τη γνώμη τους. Κανένας δεν τους το στερεί. Αλλά κανένας δεν είπε ότι δεν δικαιούνται να ομιλούν. Κύριε Βορύδη, σας άκουσα προηγουμένως. Ο βουλευτής σας και μέλος μάλιστα του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, ο κύριος Οικονόμου, είπε προχθές, αν διάβασα σωστά τις δηλώσεις του και αν αποδόθηκαν σωστά,
διότι καμιά φορά παραλλάσσουν οι δηλώσεις, ότι δουλειά της Εκκλησίας είναι το πνευματικό έργο και δεν έχει καμία θέση να ανακατεύεται σε αυτά τα ζητήματα. Εμείς λέμε βεβαίως να λέει τη γνώμη της ο κύριος Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου. Βασίλειος Οικονόμου. Ναι, ο Βασίλειος Οικονόμου. Αυτό είπε. Και λέω εάν αποδόθηκαν σωστά. Σας λέω λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι καλό είναι σε τέτοια θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξυγχρονισμού του δικαίου να μην παρισφραίουν τέτοιου είδους απόψεις. Μικροπολιτικές και απόψεις σκοπιμότητας που πάνε την κοινωνία πίσω αντί να την πάνε μπροστά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε σήμερα όμως και ένα άλλο επιχείρημα. Ότι εμείς σας φέραμε μία πρόταση ολοκληρωμένη, θα πρέπει να τη δείτε και αν την κρίνετε σωστά να την ψηφίσετε. Σας ερωτώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί δεν τη φέρνατε τόσα χρόνια που είστε στην κυβέρνηση και το θυμηθήκατε σήμερα που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση αυτή, και γιατί λέτε επίσης ότι αυτό γίνεται λόγω σκοπιμοτήτων για να αλλάξουμε τη θεματολογία της εποχής? Μα από ό,τι βλέπετε τα πράγματα για την κυβέρνηση όσον αφορά τα θέματα της οικονομίας βαίνουν πάρα πολύ καλά. Αμφιβάλλετε? Κύριε Κοντονή, παρακαλώ, όχι διάλογο. Αμφιβάλλετε? Μην απευθύνεστε στους βουλευτές. Αμφιβάλλετε? Δια του Προέδρου. Και σας λέω να μην αμφιβάλλετε, διότι όχι μόνο οι δείκτες δείχνουν αυτό που λέω, αλλά και οι ορκισμένοι εχθροί του ΣΥΡΙΖΑ που από τον Ιανουάριο του 2015 προσπαθούσαν με χίλιους τρόπους να πέσει αυτή η κυβέρνηση, σήμερα όλοι λένε ότι τέλος πάντων εκλογές πρέπει να γίνουν το Σεπτέμβριο του 2019. Εκτός κι αν δεν τα έχετε ακούσει ούτε αυτά από τους ορκισμένους εχθρούς του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει λοιπόν... Παρακαλώ, ησυχία. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να μας δικαιολογήσετε. Το πρώτον, γιατί δεν το κάνατε εσείς αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα. Και μάλιστα, όχι όταν είσαστε εσείς μονοκομματική κυβέρνηση. Όταν είσαστε τρικομματική κυβέρνηση με το Πασόκ και τη Δημάρ. Οι οποίοι σήμερα έρχονται στη συνεδρίαση και προς τιμήν τους, άκουσα και τον κύριο Μπαγιόργα το συνάδελφο, λένε ότι θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Και ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Γιατί δεν το φέρνατε? Οι σύμμαχοί σας το δεν το θέλανε. Ασμένος. Εσείς γιατί δεν το φέρνατε να το ψηφίσετε? Και σήμερα μας κάνετε και μαθήματα και υποδείξεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποια είναι η κατάσταση? Αναφέρθηκα στο νόμο του 76 και θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι εκείνο το νόμο τον είχε ψηφίσει ομόφωνα η Βουλή των Ελλήνων. Ομόφωνα. Και η Νέα Δημοκρατία και η Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις και το ΠΑΣΟΚ και η Ενωμένη Αριστερά. Η ΕΔΑ, το ΚΚΕ και το ΚΚΕ εσωτερικού. Έτσι για να ξέρουμε τα περί αντικειμενικής και επιστημονικής προσέγγισης. Υπάρχει και ιστορική προσέγγιση στο τι κάνανε τα κόμματα σε αυτή εδώ την αίθουσα. Εκείνος λοιπόν ο νόμος, προοδευτικός και ριζοσπαστικός για την εποχή του, έφτασε σε ένα όριο. Και το όριο αυτό το περιγράφουν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι αποφάσεις του ΟΗΕ, που λένε ότι δεν μπορείς να υποχρεώσεις έναν άνθρωπο για να κάνει τη φιλομετάβαση να υποστεί χειρουργική επέμβαση. Το λέει το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το λένε οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ότι εδώ κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Το λένε όμως και οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Μάλιστα εδώ μου έκανε εντύπωση η αναφορά από πολλούς ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπαν, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα έχει ρυθμιστεί με τον καλύτερο τρόπο από την ομολογία και τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Αν είναι έτσι, κύριοι συνάδελφοι, γιατί καταθέτετε πρόταση νόμου? Μήπως μπορείτε να μας πείτε, αφού ρυθμίστηκε το θέμα, ελήφθη,
δια των αποφάσεων των δικαστηρίων, τα οποία σωστά εφαρμόζουν την ΕΣΔΑ, εφαρμόζουν την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και βεβαίως τις διατάξεις του Συντάγματος. Ερωτηματικά είναι αυτά τα οποία προσπαθώ να δω μια λογική απάντηση, δεν βρίσκω. Και δυστυχώς δεν απαντάτε κι εσείς. Τι θα έπρεπε λοιπόν να κάνουμε? Θα έπρεπε να νομοθετήσουμε στην κατεύθυνση την οποία ήδη έχουμε χαράξει. Ήταν μια αναγκαία νομοθετική ρύθμιση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Απολύτως αναγκαία. Και θέλω να τονίσω τρία στοιχεία του νομοσχεδίου. Κατά πρώτον, το νομοσχέδιο, στο άρθρο 2, αναφέρει ως γενεουσιουργό, λόγω της κίνησης αυτού του μηχανισμού, τη βούληση ενός συνανθρώπου μας. Και βάζει και μία προϋπόθεση επιπλέον, τα στοιχεία της εξωτερικής εμφάνισης να βρίσκονται σε μία αντιστοίχηση με τη βούληση. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι εάν ξεκίνησε κάποια στιγμή αυτή η συζήτηση, ξεκίνησε από την κοινότητα των αμέσως ενδιαφερομένων συνανθρώπων μας, οι οποίοι τι είπαν? Ότι δεν γίνεται εμφανιζόμενοι σε μία δημόσια υπηρεσία ή και σε μία ιδιωτική υπηρεσία, ενώ η εικόνα μας είναι α, τα στοιχεία της ταυτότητας να δείχνουν β. Και εκείνη την ώρα γινόμαστε αντικείμενο προπυλακισμών, ηρωνιών, ακόμα και επιθέσεων. Και αυτά τα πράγματα έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Ήταν δίκαιο το αίτημα και γι' αυτό υλοποιείται σήμερα. Επίσης, στο νομοσχέδιο διαλαμβάνεται από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει μία ειδική ρύθμιση για τους συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν στη φιλομετάβαση και είναι 17 ετών. Και προσδιορίσαμε το 17ο έτος της ηλικίας ως εκείνο το έτος στο οποίο ο νομοθέτης ήδη έχει δώσει το δικαίωμα του εκλέγην στους Έλληνες και στις Ελληνίδες. Βεβαίως, επειδή κατά το αστικό δίκαιο δεν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος που κάποιος να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, απαιτείται η συνένεση των γονέων. Και κάναμε και μία περαιτέρω διόρθωση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή, θυμίζω προς όλους σας ότι ήμουν απολύτως αρνητικός στο να κατέβει το όριο από το 17ο έτος της ηλικίας. Το θυμόσαστε όλοι. Είναι στα πρακτικά καταγεγραμμένη η άποψή μου, αλλά μεσολάβησε η ακρόαση των φορέων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι τοποθετήσεις στην ώρα της συνεδρίασης της Επιτροπής, όχι μόνο των ενδιαφερομένων, αλλά των γονέων τους, ήταν μια στιγμή συγκλονιστική. Και όποιος δεν ήταν εκείνη τη στιγμή να την ακούσει, απέχει της πραγματικότητας. Αυτές οι συγκλονιστικές τοποθετήσεις, οι οποίες περιέγραφαν μια κατάσταση η οποία φτάνει στα όρια ορισμένες φορές του οικογενειακού δράματος, δεν μπορεί να αφήσει την κυβέρνηση χωρίς πρωτοβουλία, δεν μπορεί να αφήσει τη Βουλή χωρίς να πάρει μέτρα. Δεν νομοθετούμε, κύριοι συνάδελφοι, ούτε με βάση τις ιδεολογίες μας, ούτε τις ιδεολειψίες μας, ούτε τις αντιλήψεις μας. Νομοθετούμε για τους Έλληνες πολίτες και οι συγκεκριμένοι είναι Έλληνες πολίτες και χρήζουν της προσοχής μας. Γι' αυτό η κυβέρνηση πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Και φέραμε νομοτεχνική βελτίωση και εξοπλίσαμε τη συγκεκριμένη διάταξη με τις προϋποθέσεις της ηλικίας των 17 ετών και με μία ακόμα. Ότι ειδικά για τους εφήβους, όχι για τα παιδιά, για τους εφήβους, διότι οι συγκεκριμένες ηλικίες έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα κατά τον αστικό κώδικα. Για τους συγκεκριμένους εφήβους απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη ενός επιστημονικού συμβουλίου, το οποίο σήμερα με νομοτεχνική βελτίωση προσδιορίστηκε επακριβώς για να μην υπάρχει κανένα απολύτως κενό.
Επομένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να τύχει της ανθρωπιάς όλων μας και απευθυνόμενος προς το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, θέλω να πω ότι υπήρξε μια έντονη παραπληροφόρηση τις τελευταίες μέρες από συγκεκριμένα κέντρα του κίτρινου τύπου, οι οποίοι διαλαλούσαν εν γνώση τους ότι λένε ψέματα, πως η κυβέρνηση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης επιτρέπει στα 15χρονα με μία δήλωση να αλλάξουν φύλο. Είναι άθλιοι ψεύτες, κατασκευαστές ψευδών ειδήσεων και δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο για αυτές τις αθλειότητες τις οποίες ανέγραφαν επιμέρες σε ηλεκτρονικές σελίδες και στον έντυπο τύπο. Είναι απαράδεκτο αυτό το φαινόμενο να παραπληροφορούν με τρόπο συστηματικό και γκεμπελίστικο την ελληνική κοινωνία, πιστεύοντας ότι η ελληνική κοινωνία δεν καταλαβαίνει, βρίσκεται σε μια άλλη σφαίρα και το μόνο που λαμβάνει υπόψη είναι τι της λέει επιμονή μου βάσεως ο κίτρινος τύπος. Λες και δεν υπάρχει το κανάλι της Βουλής, λες και δεν υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λένε ακριβώς ποιες είναι οι απόψεις ενός εκάστου. Δεν υπάρχει τίποτα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι με το νομοσχέδιο αυτό κλείνει ένας κύκλος νομοθετικών πρωτοβουλειών της κυβέρνησης. Ήταν το σύμφωνο συμβίωσης που με αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Ήταν ο νόμος για την ίση μεταχείριση στην εργασία με την ίδια αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και σήμερα ευελπιστώ ότι οι βουλευτές που αντιλαμβάνονται το μεγάλο καθήκον και τη μεγάλη υποχρέωση να αντιστοιχηθούμε σε ένα σύγχρονο κόσμο, εμείς ένα κοινοβούλιο της εποχής του, θα ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα της κυβέρνησης και θα υπερψηφίσουν το σχέδιο νόμου. Σας ευχαριστώ πολύ.